Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το Windows Defender στα Windows. Αρχικώς για να βρούμε το Windows Defender θα πρέπει να έρθουμε κάτω αριστερά και να επιλέξουμε εδώ να γράψουμε τη λέξη Defender και τα πρώτα γράμματα να γράψουμε μας το εμφανίζει. Επιλέγουμε λοιπόν εδώ το τείχος προστασίας του Windows Defender και ερχόμαστε στο σύστημα για να δούμε τις ρυθμίσεις. Εδώ λοιπόν θα μας εμφανίσει ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή με το τείχος προστασίας του Windows Defender, να εμποδίσει τους εισβολείς. Θα δείτε περισσότερα και στο άρθρο που έχουμε ανεβάσει για το Windows Defender, που χρειάζεται και πότε πρέπει να πληρώσετε κάποιο επιπλέον antivirus για κάποιες συγκεκριμένες δουλειές που μπορείτε να κάνετε και αν μπορεί αυτό να λειτουργήσει μαζί με ένα antivirus από τρίτη εταιρεία. Κανονικά δεν πρέπει να λειτουργεί μαζί με antivirus τρίτης εταιρείας και σας το εξηγούμε στο άρθρο ότι μπορεί να υπάρξουν δυσλειτουργίες και διάφορα άλλα προβλήματα. Εδώ λοιπόν μας δίνει δύο επιλογές, τα ιδιωτικά δίκτυα και τα δημόσια δίκτυα ή δίκτυα επισκεπτών. Τα ιδιωτικά δίκτυα είναι τα οικιακά δίκτυα ή τα δίκτυα εργασίας που ξέρουμε και τα εμπιστευόμαστε. Οπότε εδώ πέρα έχουμε την κατάσταση του τείχους προστασίας του Windows ενεργοποιημένη. Στις εισερχόμενες συνδέσεις έχουμε επιλογή αποκλεισμό όλων των συνδέσεων προς εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτρεπόμενων εφαρμογών, θα δούμε αργότερα τι είναι αυτό, τα ενεργά ιδιωτικά δίκτυα που είναι συνδεδεμένο σε πιο Wi-Fi, κατάσταση ειδοποίησης, έχουμε βάλει ένα ειδοποιούμε ότι ο τείχος προστασίας του Windows Defender αποκλεί μια νέα εφαρμογή. Τα δημόσια δίκτυα είναι οι δημόσιοι χώροι, όπως αεροδρόμια και καφετέρειες, όταν μπαίνουμε σε ένα δημόσιο Wi-Fi, και οι ίδιες επιλογές και εδώ. Μια από τις πρώτες επιλογές που έχουμε είναι να επιλέξουμε εδώ την αλλαγή, την προσαρμογή ρυθμίσεων για κάθε τύπο δικτύου. Άρα λοιπόν εδώ για δυτικό δίκτυο, εδώ έχουμε ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας του Windows Defender, όπου το ενεργοποιούμε από εδώ και έχουμε δύο επιλογές, τρεις ουσιαστικά. Η μία είναι ο αποκλεισμός των εισερχόμενων συνδέσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη λίστα επιτρεπόμενων εφαρμογών. Η δεύτερη είναι να ειδοποιούμε ότι το τείχος προστασίας του Defender αποκλεί μια νέα εφαρμογή. Και η τρίτη είναι η απενεργοποίηση του τείχους προστασίας του Windows Defender δεν προτείνεται διότι απενεργοποιούμε το antivirus. Εγώ έχω επιλέξει να ειδοποιούμε το τείχος προστασίας αποκλεί μια νέα εφαρμογή, γιατί άμα βάλω αυτό εδώ πέρα όλη την ώρα θα ασχολούμαστε με προγράμματα, τι μπαίνει, τι βγαίνει, τι συμβαίνει και θα έχουμε και θέματα με κανονικά προγράμματα τα οποία πρέπει να πηγαίνουν στο whitelist. Πάντως είναι το πιο αυστηρό εδώ, πιο αυστηρή επιλογή για αυστηρή προστασία. Στο δημόσιο δίκτυο έχουμε ακριβώς ίδιες επιλογές και έχω βάλει και εδώ την ίδια επιλογή. Πάμε λοιπόν πίσω και πάμε να δούμε την επόμενη επιλογή που έχουμε, την ενεργοποίηση ή επενεργοποίηση του Windows Defender. Όπως είδατε και εδώ έρχεστε στις ρυθμίσεις για τα ίδια πράγματα. Από εδώ μπορεί να κάνετε επαναφορά όλων των προεπιλογών. Στην αποδοχή εφαρμογής ή δυνατότητας έχουμε να επιτρέπουμε στις εφαρμογές να επικοινωνούν μέσω του τείχους προστασίας του Windows Defender. Από εδώ λοιπόν αφήνουμε το Defender να επικοινωνεί είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό δίκτυο σε αυτά που έχουμε εγκατεστημένα σε όλη αυτή τη λίστα στον υπολογιστή μας και αν θέλουμε να κάνουμε αποδοχή κάποιες άλλες εφαρμογές την επιλέγουμε από εδώ ή την βρίσκουμε από εδώ από τις επιτρεπόμενες εφαρμογές. Από εδώ θα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν επιτρέπετε σε μια εφαρμογή να επικοινωνεί. Θα πρέπει λοιπόν να είστε σίγουροι για την εφαρμογή αυτή η οποία θέλετε να επικοινωνεί με το antivirus για να μπορείτε να κάνετε τις εργασίες σας με ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχουμε ακόμη ένα επόμενο check το οποίο λέγεται ρυθμίσεις για προχωρημένους. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να έρθει ένας αρχάριος χρήστης και όλες αυτές οι επιλογές δεν προτείνονται αν δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ βλέπουμε να έχουμε το τείχος προστασίας του Defender το οποίο έχει μια εξυλλαγμένη ασφάλεια όπως αναφέρει. Το προφίλ του τομέα είναι αυτά που είναι ενεργοποιημένα και ότι είναι απενεργοποιημένο όπως είχαμε δει και πριν.
Έχει έλεγχο ταυτότητας για επικοινωνίες μεταξύ υπολογιστών και αρκετά πράγματα ακόμα. Από εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα πολιτική όσον αφορά πώς να λειτουργεί το αντιβάρους. Αν έρθουμε εδώ λοιπόν και πάμε να κάνουμε εισαγωγή, θα μας εβάλει μια ειδοποίηση ότι θα αντικαταστήσει όλες τις πολιτικές του τρέχοντος τείχους προστασίας με εξελιγμένη ασφάλεια, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα αντίγραφο κτλ. Εάν πατήσετε ναι, θα πρέπει να βάλετε μια νέα πολιτική, να την ανεβάσετε ουσιαστικά και να τη δημιουργήσετε, αλλά δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να κάνετε κάτι τέτοιο, παρά μόνο για συγκεκριμένα πράγματα. Από εδώ στις ιδιότητες βλέπουμε το προφίλ τομέα, η εξελιγμένη ασφάλεια, ό,τι επιλογές είχατε δει πριν τις βλέπετε και εδώ, με κάποιες επιπλέον ενότητες. Αν μπορούμε να καθορίσουμε εδώ τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη συμπεριφορά του τείχους προστασίας, με την προσαρμογή εδώ μπορούμε να καθορίσουμε τις ρυθμίσεις, να βάλουμε το τείχος προστασίας, να έχουμε ειδοποιήσεις όταν έχουμε εισερχόμενες συνδέσεις, να κάνουμε απόκριση μοναδικής διανομής, δηλαδή να επιτρέπουμε απόκριση μοναδικής διανομής κυκλοφορία του δικτύου, δηλαδή η απόκριση μοναδικής διανομής το έχουμε από επιλογή. Εδώ η συγχώνευση κανόνων, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι τέτοιο. Από εδώ κάνει καταγραφή για την αντιμετώπιση προβλημάτων, στα log δηλαδή φτιάχνει ένα αρχείο από το οποίο κάνει κάποια καταγραφή τι έχει απορριφθεί και τι είναι πετυχημένο. Στο ιδιωτικό προφίλ οι ίδιες επιλογές, στο δημόσιο οι ίδιες και εδώ είναι με πρωτόκολλο IPsec, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε εδώ. Είναι για πάλι για συγκεκριμένα πράγματα, αν θέλουμε να έχουμε ασφαλείς συνδέσεις, ερχόμαστε εδώ στην προσαρμογή και επιλέγουμε με κάποια ανταλλαγή κλειδιού και προστασία δεδομένων, είτε για προχωρημένους, δηλαδή αν έρθουμε εδώ να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη κρυπτογράφηση για να έχουμε κανόνες ασφαλείας του δικτύου. Αυτά είναι αρκετά προχώ, δεν υπάρχει λόγος να κάνετε κάτι τέτοιο, είναι για πολύ εξειδικευμένα πάλι πράγματα. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να καθορίσετε τους χρήστες και τους υπολογιστές που έχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν συνδέσεις διοχέτευσης IPsec, δηλαδή αν θέλουμε για προχωρημένους όπως μπαίνει στους υπολογιστές μας του δικτύου που έχουμε είτε στον υπολογιστή αυτών, αν έχετε κάποια εταιρεία ας πούμε, να μπορείτε να ρυθμίσετε από εδώ ποιες συνδέσεις θα επιτρέπονται από τους συγκεκριμένους χρήστες για να έχετε έναν έλεγχο για αρκετά πράγματα. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, έτσι απενεργοποιούμε και ενεργοποιούμε το τείχος προστασίας Windows Defender στα Windows. Να είστε όλοι καλά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε ένα like, μείνετε συντονισμένοι και για τους επόμενους οδηγούς.